πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής δέχτηκε συνεχάρη το πρωί το νέο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστρατιωτικού Τουρκαστά και το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι δαπάνες για τον τομέα της υγείας θα είναι διαρκώς αυξανόμενες, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Γεννηματάς, μιλώντας στη μελομέλεια του ΚΕΣΥ. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων δημιούργησε σήμερα τις κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Ομαδική έξοδος των κατοίκων της πρωτεύουσας προς την Ήπεθρο για το γιορταστικό τρίμερο της Αποκριάς άρχισε σήμερα το απόγευμα, ενώ η τροχέα βρίσκεται σε επιφυλακή για να διευκολύνει την κίνηση. Ανοιχτήκαν οι φούρνοι τη Δευτέρα και θα διαθέτουν την πατροφαράδοση Λαγάνα μετά από διαβεβαίωση του Υπουργού Εμπορίου Βασίλη Κεδίκοβλη ότι θα εξεταστεί το θέμα των ορθοποιών. Οι σχέσεις Ανατολής και Δύσης μπορούν να βελτιωθούν. Και οι Αμερικανοσοβιετικές συνομιλίες είναι δυνατόν να επαναληφθούν, είπε σήμερα στη Μόσχα ο Κωνσταντίν Τσερνιένκο. Σφοδρές συγκρούσεις στη Βηρυτό, ενώ επέστρεψε από τη Δαμασκό ο Αμίν Τζεμαγγέλ και αναμένεται η αναγγελία της εκπλήρωσης της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου. Ο εργατικός ηγέτης Τόνι Μπεν πέτυχε μεγάλη εκλογική νίκη σε αναπληρωματική εκλογή και επιστρέφει θριαμβευτικά στη Βουλή των Κοινοτήτων.